επόμενη φορά οι Βασίλοι στο χρόνο τους. Ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα. Double. Το πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών κατέκτησε για ακόμα μια φορά ο Ολυμπιακός και εμείς έχουμε έρθει στο γήπεδο να συναντήσουμε τις Ερυθρόλευκες που πανηγύρισαν το 7ο συνεχόμενο double στην ιστορία τους. Επτά double στη σειρά και φυσικά η περσινή Ευρωπαϊκή Κούπα. Τι είναι αυτό που σας έχει οδηγήσει στην κορυφή? Αρχικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για όλη την πορεία μας όλα αυτά τα 7 χρόνια, όπως είπες, Ολυμπιακός πρωταγωνιστή. Θεωρώ ότι όλο αυτό μας έχει οδηγήσει στην κορυφή. Είναι η καλή χημεία που υπάρχει στην ομάδα, είναι ένας ελληνικός κορμός από Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες είμαστε σχεδόν 6 χρόνια μαζί, καθώς και η προσθήκη ξένων πολύ καλών αθλητριών. Βέβαια και το staff, το οποίο ήρθε ο προπονητής μας, ο κ. Μπράκο Κοβάσεβιτς, και έφερε μια άλλη ποιότητα στην ομάδα. Το μυστικό είναι να είσαι μια οικογένεια. Με τις κοπέλες είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Έχουμε πολύ καλή χημεία, οπότε με τη σωστή δουλειά έρχεται από μόνο του. Υπάρχει κάποιος τίτλος από την συλλογή σας που θα είναι πάντα ξεχωριστός για εσάς? Θα σταθώ σε δύο. Σίγουρα είναι ο πρώτος, γιατί πάντα ο πρώτος είναι, τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Και από εκεί πέρα είναι ευρωπαϊκός τίτλος που πήραμε πέρυσι. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν στη χώρα μας, φυσικά και στον αθλητισμό, ο Ολυμπιακός είναι πάντα στην κορυφή. Πώς εξηγείται αυτό? Όπως είπες και εσύ, τα πράγματα στη χώρα μας είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Αυτό δεν γίνεται να μην έχει επηρεάσει τον αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να πρωταγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και στην Ευρώπη. Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια αρχικά των φιλάθλων μας. Θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά χωρίς τη βοήθεια της διοίκησης του Μαρινάκη, ο οποίος είναι δίπλα μας, μας στηρίζει ενεργά και είναι πάντα στο πλευρό μας. Ο αθλητισμός θέλει θυσίες. Θέλω να μου πεις εσύ τι προσωπικές θυσίες έχεις κάνει για να φτάσεις στην κορυφή που είσαι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα χάνεις χρόνο με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου. Πιστεύω αυτές είναι οι κυριότερες θυσίες που κάνεις. Αλλά βέβαια χωρίς θυσίες δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό το αποτέλεσμα νομίζω στο τέλος είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε αθλητή αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα χρώματα. Είναι πολύ όμορφο να παίζει γεμάτα γήπεδα με τον κόσμο στο πλευρό σου που έρχεται και σωθίζει όλες τις νίκες. Τι να πω, εγώ πλέον νιώθω τον Ολυμπιακό οικογένειά μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήραμε το double και αγαπώ Ολυμπιακός. I love Ολυμπιακός and the fans and everything to stay here. I think you have really the feeling of family and it's just amazing. Τι συμβουλή θα έδινες σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα? Αν αγαπάει αυτό που κάνει, να το συνεχίσει και δεν είναι πρωταρχικός στόχος το να βρεθείς σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά για αρχή να αγαπάει αυτό που κάνει, να γνωρίσει το άθλημά μας και να μην τα παρατάει ποτέ. Φιλοδοξίες. Τι άλλο καλύτερο, να συνεχίσουμε εδώ που βρισκόμαστε. Άλλον έναν ευρωπαϊκό τίτλο σίγουρα, γιατί ανοίγει η όρεξη με τον πρώτο. Και από εκεί πέρα να συνεχίσουμε να είμαστε στην κορυφή Ελλάδας. Άρα πάμε για 8ο σερί, double. Σίγουρα, θα το ήθελα πάρα πολύ.